Τσίπρας. Ένα λεπτό, παιδιά. Καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη. Δάκος, λοιπόν. Για πήγαινε, Μαρία. Τι κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε ζωντανά στο Γιώργο τον Αυτιά. Θα μας πείτε μια καλημέρα. Αργότερα, Γιώργο. Αργότερα, θα το περιμένεις. Αργότερα, λοιπόν, έδωσε υπόσχεση. Έδωσε υπόσχεση ο Τσίπρας, είπε αργότερα. Λοιπόν, είμαστε στο Κερατσίνι, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι αρκετός κόσμος και βέβαια η επίσκεψη Τσίπρα εκεί σε μια πολύπαθη περιοχή. Χαιρετάει τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Και βέβαια θα μπει μέσα για να κουβεντιάσουν το θέμα των λιπασμάτων και της ευρύτερης περιοχής και το πάρκο το οποίο θα δημιουργηθεί εκεί. Αλέξης Τσίπρας, με όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν, μάλλον θα πάνε στο γραφείο του Δημάρχου και μετά στο αμφιθέατρο που έχει το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος είναι πρώην δάσκαλος και βλέπουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει. Να, ο δάσκαλος είναι πίσω με το ροζ πουκάμισο, με τα γυαλάκια. Αυτός είναι ο Δήμαρχος. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Ο Τσίπρας με το κασκόλ χαιρετάει ο κόσμος στο Δημαρχείο. Να και ο Δήμαρχος. Δύσκολη, καλή ατμόσφερα, 60% βγάζει ο Τσίπρας εκεί. Πώς να μην έχει καλή ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Και βέβαια, όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, αυτή η φιλοξενία αρμόζει σε τον υψηλά προσκεκλημένο. Εδώ γίνεται μια ενημέρωση τώρα. Εδώ γίνεται μια ενημέρωση, ναι, για την περιοχή, την πολύπαθη περιοχή, με την υψηλή ανεργία. Αν είχα μίχο, καλά θα ήταν. Να και ο Σκουρλέτης. Το παίρνουμε πουλ από την ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Να και ο Δρίτσας. Ζήτω ΟΛΠ. Ωραία, νάτος. Λοιπόν, και εδώ γίνεται η ενημέρωση τώρα. Κύριε Δρίτσα, λίγο αριστερά, δεν είναι κακό. Έτσι, μπράβο. Από τον Κράκαρ, ένα πανέμορφο χώρο που μεταφέρονταν τα λοιπάσματα στα πλοία, συνεχίζει και τελειώνει στην ΕΔΑΠ. Είναι μια έκταση γύρω στα 3.300 χιλιόμετρα. Απαγορευμένο για την πόλη για δεκαετίες, γιατί ήταν χτισμένες όλες οι ρηπογόνες βιομηχανίες της Αττικής, λιπάσματα, γυψάδικο, τσιμεντάδικο, που σήμερα η πόλη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει πρόσβαση στη θάλασσα καταρχήν και κυρίως πρέπει αυτό το κομμάτι, συνολικά η έκταση των 640 στρεμμάτων, να αποτελέσει και ένα εργαλείο στα χέρια μας να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια άλλη κατεύθυνση πια. Θα έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και όχι της το κέρδος και τις ανάγκες ανθρώπων που την τζακίζουν. Εδώ θα είναι ο μεγαλύτερος χώρος και εδώ, έτσι. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε το όνειρο μας στο χαρτί. Στο χαρτί. Έτσι, εδώ με την περιφέρεια, φαντάζομαι. Εδώ βλέπω θεατράκι και εκδηλώσεις. Ναι. Γήπεδα. Κανένα εργοστάσιο να βρει ο κόσμος δουλειά, πρόεδρε και δήμαρχε. Έτσι. Και εδώ τώρα τι είναι. Εδώ είναι η ιδιοκτησία του Δήμου ήδη. Έχουμε ένα γήπεδο, θα το κάνουμε στάδιο. Αυτή είναι η προσπάθεια εδώ με τη βοήθεια της περιφέρειας, που έχουμε κατευθείαν πρόσβαση στην παραλιακή ζώνη. Υπάρχει πρόσβασή μας. Έχουμε εδώ μια επιθετική πρωτοβουλία που 21 Γενάρη, 4 μέρες πριν τις εκλογές, αδειοδοτήθηκε. Δηληστήριο κοντά στα 50 μέτρα έξω από την πόλη. Λοιπόν, κάνει την